Σε μια εξαιρετικά ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, ο Σεργέι Λαβρόφ έφτασε στο νησί για έναν κύκλο κομβικών επαφών. Όλα θα τεθούν στο ραντεβού που θα έχει στις 11 το πρωί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κεφάλαιο πρώτο τουρκικές προκλήσεις και κυπριακό, με τη Μόσχα να εστιάζει σε τρία σημεία. Να μείνουν έξω από τα περιφερειακά οι Ηνωμένες Πολιτείες, να σταματήσει η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και να επιδιωχθεί επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου. Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση όμως και αποκλειστικά και μόνον στην περίπτωση που θα μας το ζητήσουν και οι δύο ενδιαφερόμενες πλευρές. Κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες του Α, η Λευκοσία θα πράξει αύριο, δηλώνοντας έτοιμη για διάλογο με την Τουρκία. Αυτό το μήνυμα θα κληθεί να μεταφέρει ο Σεργέι Λαβρόφ προς την Άγκυρα. Σε συνέντευξη του στο Φιλελεύθερο, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας λέει ότι το θέμα της αμοχώς του πρέπει να επιληθεί με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και εμφανίζεται ανήσυχος για την κατάσταση στη θάλασσα. Θεωρούμε ως απαράδεκτες οποιασδήποτε ενέργειες που στη συνέχεια μπορούν να αυξήσουν τη δυναμική της διένεξης. Η πολιτική βούληση να μην επιτραπεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή υπάρχει και στη Λευκοσία και στην Άγκυρα. Χριστοδουλίδης και Λαβρόφ θα ανοίξουν ακόμη τη βεντάλια των διμερών σχέσεων και των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Με τις κοινές προσπάθειές μας έχει δημιουργηθεί ένα σοβαρό υπόβαθρο στους πολιτικούς, εμποροοικονομικούς, νομικοσυμβατικούς και ανθρωπιστικούς τομείς. Ο Ρώσος αξιωματούχος θα δει στις 9 το πρωί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής. Μετά το πέρας των επαφών θα υπογραφεί το πρωτόκολλο που τροποποιεί τη συμφωνία για αποφυγή διπλής φορολογίας και το σχέδιο διαβουλεύσεων ανάμεσα στα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών για τη χρονική περίοδο 2021 με 2022. Δρακόντια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας στη Λευκοσία καθ' όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, με την αστυνομία να προβαίνει κατά διαστήματα σε αποκοπές δρόμων.